Σχεδόν 2.500 άτομα αναμένεται να έρθουν στην Πάτρα λόγω των παράκτιων μεσογειακών αγώνων που θα φιλοξενηθούν στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα στο τέλος του καλοκαιριού. Πρόκειται για αθλητές των αποστολών και των ομάδων που θα πάρουν μέρος σε κάθε αγώνισμα της διοργάνωσης, διαιτητές, μέλη επιτροπών και δεκάδες ακόμα άτομα που αποτελούν κομμάτια αυτού του διεθνούς και πολύχρωμου παζλ που θα δώσει έναν άλλο ρυθμό στην πόλη μας, βγάζοντάς την από την καθημερινότητά της. Σκόπος της διοργάνωσης, πέρα από το θέμα που θα προσφέρει στους πατρινούς, είναι να φέρει κόσμο στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Κόσμο που δεν έχει να κάνει μόνο με τους αθλητές των ομάδων, αλλά και γενικότερα με τουρίστες και επισκέπτες που θα έρθουν στην πόλη μόνο και μόνο για αυτή τη διοργάνωση. Είμαστε στην ευτυχή θέση να μπορούμε να πούμε σε όλους τους συμπολίτες μας ότι πραγματικά είμαστε στην τελική ευθεία προετοιμασίας των δεύτερων μεσογειακών παράκτηνων αγώνων που θα γίνουν στην Πάτρα από 25 έως 31 Αυγούστου. Είμαστε ενθουσιασμένοι όχι μόνο από τη δουλειά που γίνεται από στελέχη και τη συμμετοχή φορέων της Πάτρας και τη βοήθεια, αλλά και από το γεγονός ότι πλέον πάμε για μεγάλο αριθμό αθλητών, συνοδών, κριτών, αρχηγών αποστολών που αγγίζει τις 2.500 άτομα που θα είναι μόνο για τους αγώνες. Δεν βάζω φιλάθλους, δεν βάζω ανθρώπους είτε από την Πάτρα είτε από το εξωτερικό, από τις μεσογειακές χώρες, είτε από όλη την Ελλάδα που θα δώσουν το παρόν και θα διαφερθούν. Το αν ο σκοπός αυτός επιτευχθεί, κάτι που σίγουρα θα συμβάλλει στην επιτυχία των παράκτιων αγώνων στην Πάτρα και στο κύρος που θα δώσουν στην πόλη, είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία. Το δεδομένο για την ώρα είναι ότι ο αριθμός των συμμετοχών, των ομάδων δηλαδή που θα πάρουν μέρος στα αγωνίσματα, είναι αρκετά μεγαλύτερος από αυτόν που είχε φιλοξενήσει η Πεσκάρα πριν από λίγα χρόνια. Όλο αυτό επειδή είναι η δεύτερη έκδοση, η δεύτερη εκδοχή των μεσογειακών αγώνων. Η πρώτη γίνανε στην Πεσκάρα το 2015. Τα συγχαρητήρια που μας δίνουν οι Διεθνείς Επιτροπές και η Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων, αλλά και η συμμετοχή αθλητών και αποστολών και ευθύνη παραπάνω μας βάζουν που τη δεχόμαστε, αλλά κυρίως μας δίνουν ενθουσιασμό ότι μέχρι στιγμής παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις καθυστερήσεις και το ξαναλέω και επιμένω με τη συμμετοχή και τη βοήθεια από όλους τους φορείς της πόλης, νομίζω θα κάνουμε υψηλού επίπεδου αγώνες και όλο το διάστημα μπροστά μας μέχρι τις 25 Αυγούστου που θα έχουμε την τελετή έναρξης αλλά και την τελετή και την έναρξη των αγωνισμάτων, νομίζω ότι το διάστημα, είτε το δει κανείς ως λίγο, ως μικρό διάστημα ή μεγάλο, αυτό όμως είναι ένα διάστημα που εμείς το έχουμε προγραμματίσει. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κάθε διεύθυνση και τομέα των αγώνων και νομίζω θα βγάλουμε και την Πάτρα αλλά και την Ελλάδα ασπροπρόσωπη. Θα βάλουμε δηλαδή πάλι και την Πάτρα και την Ελλάδα στο παιχνίδι ανάληψης μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Οι ηθήνοντες των παράκτιων μεσογειακών αγώνων στο μεταξύ ολοκληρώνουν τις επαφές τους με τους ξενοδόχους και τους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου σχετικά με το θέμα της διαμονής των αθλητών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι αθλητές, όπως μάθαμε, δεν θα φιλοξενηθούν μόνο στα ξενοδοχεία της Πάτρας, αλλά κάποιοι από αυτούς σε ξενοδοχειακές μονάδες της γύρω περιοχής, στην Αγία Λέα, στο Αντήριο και στη Δυτική Αχαΐα. Τα γήπεδα, οι κερκίδες και γενικότερα οι εγκαταστάσεις που θα γίνουν οι αγώνες θα τοποθετηθούν δίπλα στο κολυμβητήριο του ΝΟΠ και στο Νότιο Πάρκο, στα μέσα του Ιουλίου.